Για μια πολύ επική λήψη, πάρα πολύ δυναμική. Δυστυχώς βρέχει πάρα πολύ και το έχω χειροκίνητη την κάμερα. Πάμε, τομέα 1, διπλοσυνδερωμένη. Εκεί κατεβάζει και ο Μπακάκης, ο Γερανός, ο νοτιοανατολικός. Πώς το λένε, καλούπι. Πάμε, όλη η θύρα τώρα 12, ο τομέας, συγγνώμη, 12. Δεν έχω δυστυχώς καλό χέρι, παιδιά, βρέχει πάρα πολύ και κουνιά την κάμερα, αλλά είναι επικό αυτό που θα δείξω. Βλέπουμε σε όλο το τομέα των 12 ρηχτήκανε και στις πλάτες, όπως δείχνει εδώ ο φακός. Πάμε, πλάτες. Είναι τη λήψη, παιδιά, δυστυχώς. Η βρόχα ρίχνεται πάρα πολύ δυναμικά, δυστυχώς και αυτό. Μάνα δυνατόν να χτυπήσει το ζέστη ήλιο και να βρέχει. Εδώ το μαστόρι, ο εναερίτης, εδώ μιλάγαμε προηγουμένως. Θες να πεις κάτι? Θες να πεις κάτι? Όχι, όχι. Αυτός είσαι. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος του τομέα εδώ. Πάρα πολύ σημαντική η πρόοδος του τομέα 12. Γιατί είχαμε αφήσει εχθές τις κολόνες σε αναμονές. Ναι. Σήμερα όχι μόνο έχουν όλες τσερκωθεί και έχουν μείνει παραπάνω οι αναμονές φυσικά. Κοιτάτε να δείτε, σε όλες τις κολόνες έχουν μπει τα τσέρκια, που σημαίνει αύριο μεθαύριο, καθώς βλέπουμε και την πτήση εδώ πέρα του Μπακάκη, του Γερανού, αύριο μεθαύριο πέφτει πετό και στον τομέα 12. Οι εργασίες δηλαδή έχουν εστιαστεί τώρα πάρα πολύ στους νότιους τομείς, των 12 και των 14. Ο 12 είναι η παλιά θύρα 5-6, ας πούμε, σε εισαγωγικά, και ο τομέας 14 είναι η παλιά σκεπαστή 11-12 και, 16, και οι θύρες 16-17. Έτσι, εκεί γωνία. Θα πάμε στο επόμενο βιντεάκι και να τα δείξουμε. Παιδιά, είναι πράγματι πάρα πολύ ωραίο αίσθημα να βλέπεις το μάστορα, Αραούχο, ναι, το μάστορα να βάζει τα σίδερα το ένα μέσα στο άλλο. Θέλω να το δείτε όλο αυτό το βιντεάκι αναλυτικά. Εξηγεί πάρα πολλές απορίες σας και απορίες μου. Καθώς βλέπουμε εδώ πέρα την πτήση του Μιχάλη του Μπακάκη, που σηκώνει μια τεράστια αρμαθιά σιδέρων. Έτσι, κοιτάτε το ύψος που έχει. Διαχωρίζονται σε δύο τμήματα. Να ανοίξω ο φακός λίγο, να το δούμε καλύτερα.